Η προώθηση των σχέσεων στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού και εκπαίδευσης αποτελεί κοινό στόχο για τον Δήμο Ιωαννιτών και το Γαλλικό Προξενείο, που εκφράζει τη θέση της Γαλλίας απέναντι σε διμερείς επαφές. Ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη χώρα, Φιλίπ Ρέι, συνοδευόμενος από την επίτιμη πρόξενο της Γαλλίας στα Γιάννενα, Ελένη Παγκρατίου Αλεξάκη, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ, συνεχίζοντας με τον τρόπο αυτό μια σχέση που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ του Δήμου και των διπλωματικών αρχών της Γαλλίας. Συζητήσαμε για την επέκταση των πολιτιστικών μας σχέσεων. Έτσι θα δρομολογήσουμε πολύ σύντομα ένα φεστιβάλ γαλλικού κινηματογράφου σε συνεργασία και με τον Ελληνογαλλικό Σύλλογο της πόλης μας, αφιερωμένο στο νέο κύμα του γαλλικού κινηματογράφου. Άλλες πολλές επίσης πολιτιστικές δραστηριότητες. Μας βοηθάει πολύ και η επίτιμη πρόξενος της Γαλλίας στην πόλη μας, η Ελένη, την οποία όλοι γνωρίζετε και η οποία διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο στη σύσφιξη, κύριε Αλεξάκη, στη σύσφιξη των σχέσεων της πόλης μας με την Γαλλία. Επίσης συζητήσαμε και την επέκταση των σχέσεών μας όσον αφορά τον τουρισμό, την εκπαίδευση και άλλες δυνατότητες που μπορούμε να αναπτύξουμε τα επόμενα χρόνια. Ο Γάλλος πρόξενος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και έκανε γνωστό ότι μία από τις προτεραιότητες είναι η επέκταση και ενδυνάμωση του θεσμού των Ευρωπαϊκών ημερών χειροτεχνίας. Από τα Γιάννενα ταυτόχρονα ξεκινά η ιδέα για μία μεγάλη έκθεση λαϊκού θεάτρου που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστές το Θέατρο Σκιών της χώρας και το αντίστοιχο της Γαλλίας. Ήδη υπάρχουν σχέσεις της πόλης με τη Γαλλία και με το Πανεπιστήμιο, με το Πανεπιστήμιο του Μονπελιέ, και θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε όσο γίνεται περισσότερο τη συνεργασία ανάμεσα στους τοπικούς φορείς και σε φορείς γαλλικούς. Ήδη το επόμενο ραντεβού μου είναι στο Πανεπιστήμιο, θα δω τον Πρίτανη, αλλά εδώ με το Δήμο έχουμε συμφωνήσει να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία για την οποία ήδη σας μίλησε ο Δήμαρχος, που είναι το Φεστιβάλ των Γαλλικών Ταινιών. Το άλλο τομέας είναι μια συνεργασία που έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια. Ήταν μια πρωτοβουλία που έχω συντονίσει με το Δήμο Ζαγορίου και στην οποία κάθε χρόνο συμμετέχει η πόλη, αλλά τώρα θα είναι πολύ πιο σημαντική αυτή η συμμετοχή. Είναι οι Ευρωπαϊκές Μέρες Χειροτεχνίας, που οργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Εθνικό Ινστιτούτο των Χειροτεχνιών στο Παρίσι. Pour comparer les deux cultures, les deux pays et mieux faire connaître Karagiozis en France et Guignol en Grèce. Και ένα σχέδιο καινούριο που έχουμε μια διοργάνωση είναι που ξεκινάει η ιδέα από εδώ, από τα Γιάννενα, χάρη σε μια συλλογή που υπάρχει για το Θέατρο Σκιών, τον Καραγκιόζη, που πρόκειται στη Θεσσαλονίκη τον επόμενο Μάρτιο-Απρίλιο να ξεκινήσει. Μια μεγάλη έκθεση που θα εκθέτει το Ελληνικό Θέατρο Σκιών, τον Καραγκιόζη, και το Θέατρο Γκινιόλ που έχουν στη Γαλλία, στη Λιόν, για να συγκρίνουν τα δύο λαϊκά αυτά θέατρα και τις ομοιότητες και τις διαφορές τους πολιτισμικά.